Μα προφανώς να ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν όλα. Σας είπα εγώ ότι δεν ανεβαίνουν. Να σας το ρωτήσω πιο γιατί απλά, υπάρχει τρόπο να ανεβαίνει η ενέργεια και να μην ανεβαίνουν. Όχι, τώρα μην κάνουμε διαπιστώσεις. Λέμε τι θα κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Πρώτον και κυριότερο, θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Πράγματι, αυτό είναι ένα δύσκολο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, ο πλανήτης και η Ευρώπη. Θα εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και δεν κάναμε το χατήρι σε εκείνους που χορεύανε εκείνο το βράδυ που ψήφισαν στο Σύνταγμα οι ανόητοι και θα μας πέραν όλους στο λαιμό τους. Φαντάζεστε τώρα να ήμασταν με δραχμή. Να είχαμε πληθωριστική δραχμή και να έπρεπε να αγοράμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε. Ναι, το συλλαμβάνω. Λοιπόν, άρα θα κάνουμε το σταυρό μας που ο αείμνησος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλή μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μπήκαμε στο ευρώ επισημήτη. Λοιπόν. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μας κράτησε ο Σαμαράς στο ευρώ όταν όλοι λέγανε θα βγούμε. Μάλιστα. Εγώ θα προσθέσω, θα κάνουμε και το σταυρό μας που ο Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα και θα είμαι δίκαιος. Γιατί αν ήμασταν τώρα στη δραχμή. Πάμε στην πράξη. Να κάνουμε το σταυρό μας στα σιτηρά, βέβαια. Έτσι, αυτά τα ξεχάσαμε γιατί είναι μεγάλο. Πάμε στα σιτηρά. Σωστό. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα σιτηρά. Το 30% των σιτηρών του κόσμου, του πλανήτη, είναι Ουκρανία και Ρωσία. Βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Σε ένα αγαθό, το 30% της προσφοράς αφαιρείται. Μάλιστα. Τι λέτε να γίνει. Νόμος προσφοράς και ζήτησης. Είναι απλά τα πράγματα στην οικονομία, δεν χρειάζεται πολλές μεγάλες σκέψεις.